Και ο λόγος γίνεται για τον Γιώργο τον Καντιμήρη, τον οποίο θα πάμε να καλησπερίσουμε. Γιώργο, καλησπέρα από τον Ύπαιρο. Γιώργο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Δεν βλέπεις συχνά κάποιον να αφήνει το ποδόσφαιρο για να ασχοληθεί με την επιχείρησή του. Και δεν βλέπεις βασικά κάποιον συχνά κάποιον που ασχολείται με το ποδόσφαιρο να έχει επιχείρηση. Ναι. Εντάξει, ήταν δύσκολη η απόφαση αυτή που πάρθηκε. Ήταν λίγο η περίοδος που δεν υπήρχε μια κατάλληλη μέση κατάσταση. Και βασικά, εντάξει, okay, υπήρχε αρκετή συναχώρια, αλλά κάποια στιγμή θα επανέλθουμε. Δεν ήταν εύκολη απόφαση για σένα. Γιατί γνωρίζω τι χαρά ήταν να επιστρέψεις στην ομάδα πέρυσι. Σίγουρα. Και ναι, πόσο δύσκολο ήταν ενώ ξεκινούσε η προετοιμασία να πάρεις την απόφαση να βάλεις πάνω απ' όλα την οικογένειά σου, θα πω, και την επιχείρησή σου, αφήνοντας μια θέση με πρεστίζ. Σίγουρα ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση. Το θέμα είναι ότι έπρεπε να πάρθει έτσι νωρίς, ώστε να μην δημιουργηθεί και πρόβλημα στην ομάδα. Γιατί γι' αυτό ήμασταν εκεί, για το καλό της ομάδας και το καλό όλων. Οπότε αυτό ήταν και το πιο σωστό να γίνει, ώστε να, αν είσαι κάπου, να είσαι 100%, δηλαδή για να γίνεται ό,τι καλύτερο μπορούμε. Έχεις εικόνα του Άρη του Χερμάν Μπουργκος, δούλεψες στον Άρη του Χερμάν Μπουργκος για παραπάνω από 2 μήνες την περσινή σεζόν, άρα νομίζω ότι μπορείς να μας βοηθήσεις στο τι μπορεί να σκέφτεται αυτή τη στιγμή ο Μπουργκος, πώς προετοιμάστηκε η ομάδα για το απόψινό παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, διότι πρόσωπα αλλάξανε, αλλά η νοοτροπία νομίζω παραμένει ίδια. Η νοοτροπία του coach νομίζω ότι μπορούμε να την καταλάβουμε αρκετά όλοι. Είναι η νίκη, παίζει πάντα για να κερδίζει, και αυτός είναι και ο σημαντικότερος ρόλος όταν είσαι κάπου, να παίζεις για την νίκη, γιατί αυτή σου δίνει και τη δύναμη. Και έτσι περνάει και η νοοτροπία μέσα στην ομάδα. Και αυτό γενικά το βλέπουμε και από τα φιλικά, αλλά και την περσινή χρονιά. Είναι τόσο λιγομίλητος στην καθημερινότητα, Γιώργο, όσο είναι και συνεντεύξεις τύπου? Γιατί δεν του παίρνεις εύκολα κουβέντα, είναι η αλήθεια. Εντάξει, είναι χαμηλών τόνων όπως τον βλέπουμε. Δεν χρειάζονται και πολλά λόγια όταν είσαι στη δουλειά. Χρειάζονται κάποια συγκεκριμένα λόγια ώστε να περάσεις και τη δικιά σου φιλοσοφία, αλλά και την δύναμη μέσα από τα λόγια, τα λίγα που θα πεις, ώστε να απορροφηθούν όσο καλύτερα γίνεται. Φαντάζομαι είδες και τα παιχνίδια του Άρη με την Κόμελ. Έχεις εικόνα, αυτή, ναι, την, ναι, πρώτη, ναι, εικόνα της ομάδας σε επίσημους αγώνες την φετινή σεζόν. Ή συμφωνείς με την άποψη, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ότι βοήθησαν αυτά τα μάτς τον Άρη να διαπιστώσει κάπως ανέμακτα τα προτερήματα και τις αδυναμίες του πριν μπει σε μια διαδικασία αγώνων μια πιο σοβαρή ομάδα, να το πω έτσι όπως είναι, με τη Μακάμπη? Λογικό είναι αυτή την περίοδο, ειδικά για τις ελληνικές ομάδες, να μην είναι απόλυτα έτοιμες. Οπότε, αν και έγιναν εύκολα τα παιχνίδια με την Κόμελ, παίξαν και οι παίκτες, τίποτα δεν είναι εύκολο πριν ξεκινήσει το αγώνα. Οπότε και αυτό βοήθησε, ειδικά στο πρώτο παιχνίδι, να μπούμε η ομάδα με νοοτροπία ότι θέλει από την αρχή να κάνει το δικό της το ρυθμό, αν και ήταν λίγο δύσκολο στην αρχή. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι εξελίχθηκαν πολύ καλά τα πράγματα και κάποιες δοκιμές που ήθελε να κάνει και ο coach στο δεύτερο παιχνίδι, ώστε να προετοιμάσει κυρίως τους παίκτες να έχουν 90 λεπτά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό αυτή την εποχή, ότι οι παίκτες δεν έχουν 90 λεπτό, οπότε εκεί επικεντρώθηκε η ομάδα. Υπάρχει γενικά η αίσθηση ότι ο Άρης, και νομίζω ότι έχει και βάση κιόλας, ότι έχει παραπάνω από ρεαλιστικές ελπίδες για να πάρει την πρόκριση κόντρα στη Μακάμπη. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό το ζευγάρι? Με δεδομένο κιόλας ότι η Μακάμπη ούτε αυτή είναι απολύτως έτοιμη. Το δικό σου πρωτάθλημα ξεκινά επίσης 20 Αυγούστου. Οι πιθανότητες είναι πάρα πολλές για την ομάδα. Από τη στιγμή που η ομάδα έχει ενισχυθεί πάρα πολύ σημαντικά σε πολύ κέρδιες θέσεις.
Νομίζω ότι η ομάδα θα παρουσιαστεί όπως πρέπει, είναι προετοιμασμένη, έχουν, εντάξει, όλα τα παιδιά ξέρουν ότι και οι ίδιοι θέλουν να πάρουν μια πολύ μεγάλη πρόκριση, αλλά κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, πρέπει να έχει η ομάδα μυαλό. Σίγουρα έχουν μιλήσει και με τον Γκος, με τον κύριο Τερζή και όλο το προπονητικό team. Είναι διαβασμένη η ομάδα, οπότε δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Είναι ένα μάτς το οποίο ξεκινάει με τη λογική ο Άρης να μην δεχθεί γκολ. Δεν μετράει πλέον εσείς βέβαια το εκτός έδρας. Οκ. Okay. Μπορεί να έχει και μικρή σημασία. Νομίζω ότι λόγω νοοτροπίας που υπάρχει γενικά στην ομάδα, όχι μόνο τη φετινή χρονιά, γενικά η ομάδα όλα τα χρόνια, ξέρουμε ότι έχει παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Και έτσι είναι και το καλύτερο, σίγουρα θα παίξει με μυαλό, αλλά η ομάδα θα έχει τις ευκαιρίες να κάνει γκολ εκεί και σίγουρα θα προσπαθήσει να επιβάλλει και το ρυθμό της, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε καλούς παίκτες, έχουμε παίκτες που ξέρουν την μπάλα και αυτό ξεκινάει και από πίσω κυρίως, γιατί όταν τα στόπερ σου, τα μπακ είναι καλή με την μπάλα, αυτό βοηθά και την ομάδα περισσότερο. Επειδή ανέφερες τους παίκτες πίσω στην άμυνα, στην πίσω ζώνη, θα σε πάω σε έναν παίκτη που το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Έχετε συνυπάρξει τον Άρη ως συμπαίκτες, έχετε συνυπάρξει ως προπονητής τερματοφυλάκων παίκτης. Και ήταν και ένας από τους λίγους παίκτες, από τους ελάχιστους θα πω εγώ, που επέμενε ο Μπούργος προς τον Θόδωρο Καρυπίδη να παραμείνουν τη νέα σεζόν. Για να φέρουμε στον Χουλιάν Κουέστα, που είναι έτοιμος να διανύσει τον πέμπτο του χρόνου στην ομάδα. Ναι, με τον Χούλια ήμασταν και μαζί συμπαίκτες όταν είχε ανέβει η ομάδα Super League. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε και προσωπική επαφή συνέχεια μαζί, γενικά με όλα τα παιδιά που είμαστε στην ομάδα και τα παιδιά που είναι τώρα. Σίγουρα ήταν επιλογή του coach, ήταν επιλογή του προπονητικού team, γιατί είχαν γίνει συζητήσεις σε κάποια τέτοια θέματα για τους θερματοφύλακες. Οπότε ήταν και η σωστότερη επιλογή αυτή που έγινε. Γιατί και είναι πολλά χρόνια στην ομάδα, ξέρει την νοοτροπία και γενικά βοήθησε πάρα πολύ. Τουλάχιστον την περσινή χρονιά στα play-off και λίγο πριν είχε πολύ ανωδική πορεία. Απλά είναι ένα παιδί το οποίο, εντάξει, επειδή το ξέρεις και εσύ πολύ καλά λόγω θέσης, υπήρξε και εσύ τερματοφύλακας, το λάθος του τερματοφύλακα φαίνεται εύκολα. Όπως μ' αρέσει να λέω εμένα, ότι γιατί λένε όλοι ότι ο τερματοφύλακας είναι μια μοναχική θέση, εγώ θα βάλω και τον φορ, γιατί πλέον περισσότερες ομάδες με έναν φορ παίζουν, γιατί περισσότερο μέσα στο γήπεδο φαίνεται το λάθος τερματοφύλακα και η αστοχία του επιθετικού. Ναι. Ο τερματοφύλακας, έχει ακούσει πολλά που έστε. Γνωρίζουμε. Ναι. Το έχω πει πολλές φορές. Ο τερματοφύλακας ζει με αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ δυνατός όταν έρθει αυτό εδώ η άσχημη στιγμή. Αν είσαι δυνατός και μπορείς να επανέλθεις όπως έχουμε δει, και όχι μόνο για τον Χούλιαν, γενικά δηλαδή οι τερματοφύλακες που έχουν παίξει σε υψηλό επίπεδο, ζουν με αυτό το πράγμα. Εκεί δείχνουν τη δύναμη ότι ναι, είσαι τερματοφύλακας σε υψηλό επίπεδο. Όταν κάνεις το λάθος, να είσαι πολύ δυνατός. Αυτό να γίνει στο πρώτο λεπτό, στο 90, στο 95, όποτε και να γίνει, πρέπει να είσαι δυνατός, ώστε να κάθε λεπτό που περνάει κάθε μέρα να δείχνεις ότι όχι, εγώ εδώ είμαι. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Πριν σου μεταφέρω την ερώτηση ενός φίλου που έχω για σένα, θα μείνω στη συγκεκριμένη θέση, γιατί είχαμε κάνει αυτή την κουβέντα και εκτός αέρα στο ξεκίνημα του καλοκαιριού, διότι μετά από τον Κουέστα υπάρχει μια ενδιαφέρουσα, εγώ θα πω πολύ περίπτωση, τερματοφύλακα, όπως είναι αυτή του Μάριος Γιαμπάνη, ο οποίος, με τον οποίο βασικά ο Άρης επιμένει, και εγώ βλέπω ένα παιδί το οποίο έχει όλα τα προσόντα και δεν ξέρω αν του λείπει κάτι και αν τι είναι αυτό για να κάνει το κλικ παραπάνω στην καριέρα του, γιατί νομίζω ότι είναι, το είχαμε συζητήσει και μαζί, από τους λίγους Έλληνες τερματοφυλακές πλέον που είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Ο Μάριος είναι μια περίπτωση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι ένας τερματοφύλακας πολύ καλός με τα πόδια. Είναι ένας τερματοφύλακας που διαβάζει το παιχνίδι. Το θέμα σε αυτή τη θέση είναι ότι είναι και ένας τερματοφύλακας που έχει παίξει και στις εθνικές ομάδες.
που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας πολύ καλός θερμαφύλακας υψηλού επίπεδου. Απλά το πρόβλημα με τον θερμαφύλακα είναι τα παιχνίδια. Αν δεν παίξει συνεχόμενα παιχνίδια, είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί ο ρυθμός του αγώνα, γιατί αλλάζει η κατάσταση μέσα σε ένα αγώνα από την προπόνηση. Ναι, μπορεί να είσαι πολύ καλό στην προπόνηση, αλλά ο αγώνας είναι διαφορετικός. Η προπόνηση είναι σε προετοιμάζει να είσαι έτοιμος. Το τι θα συναντήσεις στον αγώνα και τι ετοιμότητα θα έχεις είναι μέσα από παιχνίδια, μέσα από αυτοπεποίθηση. Εκεί είναι το μεγαλύτερο θέμα που υπάρχει. Και η ερώτηση που έχω από ένα φίλο πάνω που παλαιστεί στο τερματοφύλακα για τον Ντένις, επειδή τον έζησες, δεν είναι καλός ή απλά δεν έχει κολλήσει, λέει, με την ομάδα? Για τον Ντένις, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι καλός. Στην πορεία του την έχουμε δει. Εγώ αυτό που έχω να πω ειδικά για τον Ντένις, επειδή είναι μια άλλη περίπτωση, ότι είναι πάρα πολύ επαγγελματίας. Δούλευε 100% στις προπονήσεις. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί, δεν δημιουργεί γενικά προβλήματα. Γιατί είναι σπάνιο όταν έχει παίξει σε υψηλό, γιατί όντως έχει παίξει σε υψηλό επίπεδο. Βλέπεις ότι είμαι εδώ για τη δουλειά μου, είναι γιατί στην ουσία είναι η δουλειά του και δεν το κάνει απλά από αγκαρία. Από εκεί καταλαβαίνεις ότι είναι θερματοφύλακας υψηλού επίπεδου. Σίγουρα δεν κόλλησε με την ομάδα, ειδικά στα πρώτα παιχνίδια. Ίσως βιάστηκε και η ομάδα, δεν γνωρίζω τι είχε γίνει τότε, ότι ξεκίνησε βασικός. Ίσως εκεί δεν ήταν έτοιμο, γιατί νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είχα ξαναμιλήσει την περίοδο. Νομίζω ότι ίσως δεν κόλλησε εκείνη η περίπτωση, δηλαδή ότι δεν κόλλησε εκείνη η περίοδος να κολλήσει με την ομάδα. Τώρα από εκεί και πέρα δεν έχω κάτι περισσότερο. Γίνεται πάντως γενικά το φετινό καλοκαίρι πολύ κουβέντα για τους θερματοφύλακες στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, για την απόδοση του Βάτσλικ κόντρα στη Μακάμπι Χάιφα. Για τον Κοτάρσκι που ήρθε και υπάρχουν πολλές απαιτήσεις από αυτόν στον ΠΑΟΚ μετά την αποχώρηση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη. Στην ΑΕΚ επέστρεψε ο Αθανασιάδης, με τον οποίο γνωρίζεσαι κιόλας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έχουμε συνεργασία και επαγγελματική μέσω του μαγαζιού, όπως και με τον Χούλιαν. Έχουμε φτιάξει μια συνεργασία με τα Γάρδια που χρησιμοποιεί, με παγκόσμια εταιρεία που την έχω φέρει εγώ στην Ελλάδα. Ναι, τους γνωρίζω. Εντάξει, είναι δύσκολο ένας νέος θερματοφύλακας γενικά όταν έρχεται σε μια ομάδα να τραβήξει τόσο πολύ την πίεση που υπάρχει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι περιμένουν όλοι άμεσα αποτελέσματα. Οπότε δεν γνωρίζω σε τι κατάσταση ήταν πριν στις ομάδες τους. Δεν το ξέρω. Ναι. Πάντως νομίζω ότι για μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ, που έχει πάντα, κάθε χρόνο έχει πολύ ψηλούς στόχους, το project με έναν τερματοφύλακα 22 χρονών, εσένα σου ακούγεται θετικό? Γιατί λέμε πολλές φορές εμείς απ' έξω ότι ο τερματοφύλακας όταν είναι μέχρι τα 23-24 είναι ακόμα σε νηπιακή ηλικία για τη θέση του. Γιατί είναι διαφορετική η θέση και τα δεδομένα της ηλικίας βασικά στη θέση. Αυτό εδώ γενικά είναι στη συνεργασία του τεχνικού διευθυντή που υπάρχει εκεί στην ομάδα. Και τι πλάνο έχουν δημιουργήσει στο άμεσο μέλλον. Δηλαδή μπορεί να είναι κάποια στοιχεία και να σκέφτονται μπορεί μετά από 1-2 χρόνια. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Γιατί αυτό, για να γίνει μια τέτοια μεταγραφή τέτοια ηλικία θερματοφύλακα, θα πει ότι λογικά οι άνθρωποι έχουν ένα στόχο, ότι κάτι έχει στο άμεσο μέλλον. Ναι, ναι. Αυτό, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ καλός με τα πόδια, από αυτό που έχω παρακολουθήσει. Τώρα από εκεί και πέρα, το τι εξέλιξε το παιδί δεν το γνωρίζουμε. Γιατί δεν τον ξέρουμε και προσωπικά, δεν έχουμε δει και πολλά παιχνίδια. Αν θυμάστε, τώρα επειδή μιλάμε για τερματοφύλακες του ΠΑΟΚ, τώρα επειδή όταν είχε έρθει ο Όλσεν, όλοι ξέρουμε πώς ήταν εκεί την περίοδο και τι πορεία είχε από εκεί και πέρα όμως. Σε ποιες ομάδες έχει πάει, παίζει η Εθνική Σουηδίας. Στη Ρώμα, ναι. Είναι καμιά φορά αυτό που λέμε, όχι μόνο για τους θερματοφύλακες, Γιώργο, γενικά για πολλές θέσεις, ότι κάποιος μπορεί να είναι καλός παίκτης, αλλά να μην κολλήσει κάπου. Ή να είναι κακό το timing. Ναι, είναι λογικό αυτό. Ναι. Είναι
γίνεται αυτό, δεν είναι κάτι που δεν γίνεται. Έρχονται παίκτες πάρα πολύ. Απλά επειδή η τερματοφύλακα φαίνεται περισσότερο, εντάξει, γνωρίζουμε και τη θέση, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε. Φαντάζομαι το δεις το παιχνίδι απόψε. Εννοείται. Όλα τα παιχνίδια. Και τα βλέπω και πήγαινε στο γήπεδο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ό,τι καλύτερο ευχόμαστε για σένα και την εξαιρετική οικογένειά σου. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.